Καλησπέρα σας εδώ από το ΟΑΚΑ, εδώ όπου σε λίγη ώρα θα διεξαχθεί, σε λίγη, δεν είναι λίγη, σε αρκετή ώρα θα ξεκινήσει το τέταρτο παιχνίδι των τελικών της Basket League ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Η ώρα είναι περίπου 6 παρά. 6 παρά, εκεί. Έχουμε ακόμα ένα τριωράκι γεμάτο για τον τέταρτο τελικό. Αχιλλέας Μαυροδόντης. Ηλίας Λαλιώτης. Και Ηλία, θέλω να ξεκινήσουμε, να βάλουμε λίγο τον κόσμο στο κλίμα. Πες μου καταρχάς τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού, τι γίνεται με... ποιος είναι ο λόγος που έμεινε εκτός από Νίτκα και τι γίνεται και με τα εισιτήρια, γιατί περιμένουμε πολύ μεγάλη προσέλευση από την κερκίδα. Και ένταση σίγουρα και προσέλευση. Να ξεκινήσω από το αγωνιστικό, όπως είπες και εσύ, που είναι και το πιο σημαντικό έτσι, από τα νέα, από τα αγωνιστικά νέα του Παναθηναϊκού. Όπως είναι γνωστό, έχουμε γράψει και στο πόρταλ από χθες και από προχθές. Το είχα τονίσει και ότι είναι αμφίβολος ο Ματέος Πονίτκα. Πλέον από χθες είναι οριστικά εκτός από την απόψινή αναμέτρηση. Σημαντική απουσία για τον Παναθηναϊκό. Όλοι... Ήταν και ο παίκτης που έβαλε το μεγάλο τρίποντο στο Game 2. Αυτός που έδωσε τη μοναδική νίκη μέχρι στιγμής στο Παναθηναϊκό στους τελικούς Basket League. Και γενικότερα η συνεισφορά του είναι πολύπλευρη στον φετινό Παναθηναϊκό. Είναι από τους πλέον έμπειρους παίκτες που έχει στη διάθεσή του σε αυτό το ρόστερ. Το έδειξε με πολύπλευρη συνεισφορά, όχι απλά σκοράροντας. Ήταν από τους βασικούς δημιουργούς του Παναθηναϊκού φέτος και στους τελικούς της Basket League. Ένας παίκτης με σώμα τριαριού που παίζει από το 1 μέχρι το 4. Ακριβώς. Και αυτός ήταν και ο λόγος ουσιαστικά, έχοντας τον Πονίτκα στη σύνθεσή του ο Χρήστος Σερίλης, ήταν και ο λόγος που στο δίλημα που είχε μεταξύ Walters και Williams, έχω εξηγήσει και εγώ στο Sportal, ότι εκ του αποτελέσματος ήταν μια λανθασμένη απόφαση, γιατί ο Williams δεν υπάρχει. Να το πω έτσι. Ναι. Στους τελικούς, ούτε στους ημιτελικούς με το Περιστέρι. Τέλος πάντων, αυτός ήταν ο λόγος που πήρε την απόφαση να μην διακινδυνέψει με τον Walters που είχε προβλήματα τραυματισμού κατά τη διάρκεια της σεζόν, έχοντας τον Πονίτκα, εκτός από τον Paris Lee φυσικά, έχοντας τον Πονίτκα για να πάρει το ρόλο του δημιουργού. Από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός δεν έχει ούτε αυτόν απόψε, δημιουργείται τεράστιο θέμα. Ο Paris Lee, ο οποίος έχει κάνει υπερπροσπάθεια, παίζει 37 και κάτι λεπτά μέσο όρο στους φετινούς τελικούς. Ασταμάτητα, δεν υπάρχει άλλος καθαρό όμως playmaker. Θα είναι μόνος του. Και κατά τη γνώμη μου, θα μου το πεις και εσύ αυτό, είναι και λίγο πιο εύκολη η στόχευση πλέον του Ολυμπιακού. Αμυντικά εννοώ. Θα πιέσει τον Lee, θα πιέσει τον Γκριγκόνης και τέλος. Δεν έχει άλλες αξιόπιστες επιθετικές λύσεις ο Παναθηναϊκός. Και αυτό είναι νομίζω το μεγαλύτερο του πρόβλημα, εκτός από τα γνωστά που ξέρουμε από την αρχή της σεζόν. Λοιπόν, και πες μας και τι γίνεται με τον κόσμο, πόσα εισιτήρια έχουν κοπεί, τι περιμένετε. Έχουν μέχρι σήμερα το πρωί, τώρα να δούμε τι θα γίνει μέχρι την. Καλά, μπορεί μέχρι την ώρα που θα βλέπουν και φίλοι μας το βίντεο να έχει ανακοινωθεί κάποιο sold out, έτσι. Σωστό γι' αυτό. Γιατί είχαν κοπεί, είχαν φύγει περίπου 10.000 εισιτήρια μέχρι το πρωί. Αν συνυπολογίσουμε τα διαρκείας και τις χορηγικές υποχρεώσεις που έχει πάντα σε αυτά τα παιχνίδια μια ΚΑΕ, περιμένουμε γύρω στους 15.000. Θα σου έλεγα περίπου εκεί τον κόσμο που θα είναι σήμερα στο ΆΚΑ, σε μια από τις μεγαλύτερες, νομίζω η μεγαλύτερη προσέλευση, αν δεν ξεχνάω κάποια, μέσα στη φετινή σεζόν, φέτος για τον Παναθηναϊκό, που είχε μια απογοητευτική σεζόν και όπως ήταν λογικό, ο κόσμος δεν ανταποκρίθηκε όπως προηγούμενες χρονιές προ-κορονοϊού βασικά. Λοιπόν, να πούμε λίγο και τα τελευταία νέα από το στρατόπεδο του Ολυμπιακού. Όπως έχετε διαβάσει από το πρωί στο sportal.gr, ο Κώστας Παπανικολάου δεν θα αγωνιστεί, δεν μπόρεσε να ξεπεράσει τη θλάση την οποία υπέστη στο προηγούμενο τελικό και έτσι θα μείνει εκτός. Οπότε ουσιαστικά έχουμε μια ισορροπία σε εισαγωγικά, γιατί σε και οι δύο ομάδες είναι με μείον ένα πολύ σημαντικό τριάρι, αν και ο Πονίκα είναι δύσκολο να καλυφθεί αυτό το κενό από τον Παναθηναϊκό. Ναι, βάσει του ρόστερ του Παναθηναϊκού. Όχι ότι ο Παπα-Νικολάου μπορεί να καλυφθεί, είναι ένας παίκτης πολύ πλευρή. Αυτή ήταν και μια από τις μεγάλες διαφορές των δύο ομάδων φέτος. Ήταν αυτή η πληρότητα που έχει ο Ολυμπιακός σε σχέση με τον Παναθηναϊκό, το βάθος του πάγκου, οι λύσεις, ποιοτικές οι λύσεις, πολύ περισσότερες από τον Παναθηναϊκό. Και άλλωστε από λάθη του ίδιου του Παναθηναϊκού και του πρώην προπονητή του Γιάννα Ράντονιτς. Θα βρεθεί με 4 ξένους ο Παναθηναϊκός σήμερα. Ένας εκ των οποίων και ο Williams, που είπαμε βέβαια ότι δεν είναι καλά στους τελικούς. Να πούμε 3,5. Βάλτε εκεί, άστο εκεί, καλά είναι. Λοιπόν, να πούμε κιόλας ότι ο Σάσα Βεζένκοφ έβγαλε κομμάτι της προπόνησης την Τετάρτη και είναι κανονικά στη διάθεση του coach Μπαρτζόκα. Ούτως ή άλλως θα ήταν, γιατί ο τραυματισμός του δεν. Λόγω της φύσης του τραυματισμού δεν υπάρχει φόβος για κάποια υποτροπή. Σωστά. Οπότε το οστικό είδημα θα παραμείνει οστικό είδημα. Ο πόνος υπάρχει, αλλά μειώνεται και ο Σάσα Βεζένκοφ, το έχουμε γράψει, το έχουμε πει, δεν υπήρχε περίπτωση να μην κάνει ό,τι περάσει από το χέρι του για να βοηθήσει
την ομάδα του Πειραιά. Γιατί καλώς κακώς, όταν μιλάμε για μια μάχη τίτλου, όλοι οι παίκτες δίνουν πάντα και το κάτι παραπάνω. Και ο Κώστας Παπανικολάου, αν μπορούσε να αγωνιστεί, θα αγωνιζόταν, αλλά δεν πήρε το πράσινο φως από το ιατρικό επιτελείο. Έτσι είναι. Σε αυτά τα παιχνίδια πρέπει και οι ίδιοι οι παίκτες να δίνουν το κάτι παραπάνω, εφόσον βέβαια δεν κινδυνεύει η σωματική τους ακεραιότητα και η υγεία τους. Και νομίζω ότι όντως το κάνει αυτό ο Σάσα Βεζένκοφ και ξεχωρίζει γι' αυτό. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, γιατί είναι και η πρώτη φορά που βρισκόμαστε μαζί μπροστά στην κάμερα. Σωστά. Το ότι ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή, σε αυτό το τελικό, θα έχει τόσο μεγάλη ενίσχυση από τον κόσμο τους, εν αντίθεση με την προηγούμενη, με το υπόλοιπο τη σεζόν. Πιστώνεται στον Coach Cerelli με τη δουλειά που έχει κάνει, πιστεύεις? Σίγουρα. Το έχω γράψει και αυτό στο Sportal. Κατάφερε να αλλάξει. Δεν το λέω εγώ, το έχω ξαναπεί. Το λέγανε οι ίδιοι παίχτες. Ο Πάρης Λί και ο Ματέος Πονίτκα μίλησαν στο Sportal και λέγανε δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα. Ουσιαστικά δηλαδή πάμε και θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Δεν έλεγαν ότι είμαστε χαμένοι από χέρι, αλλά υπήρχε αυτή η ανωτερότητα που του Ολυμπιακού τη βλέπουν όλοι. Δεν είναι κάτι κρυφό δηλαδή. Δεν είναι ντροπή να το πουν ακόμα και οι ίδιοι. Είναι κάτι που το βλέπουν όλοι. Οπότε ο Coach Cerelli κατάφερε να μειώσει πάρα πολύ τη διαφορά με τον τρόπο που, με την τακτική που εφάρμοσε στα πρώτα δύο παιχνίδια, που του βγήκε σε όλα τα παιχνίδια. Το έκανε, απλά του βγήκε στα δύο πρώτα παιχνίδια με την άμυνά του, με τις προσαρμογές στην άμυνα, κυρίως πάνω στο Σάσα Βεζένκοφ, αλλά και γενικότερα προσπαθώντας να σταματήσει αυτό το πολύ γρήγορο παιχνίδι, το passing game του Ολυμπιακού. Με το διάρκεια spacing, τη γρήγορη μεταφορά της μπάλας. Και αφήνοντας σε χώρους τον walk-up, όχι γιατί, αυτό για να το ξεκαθαρίσω λίγο, γιατί μπορεί να μην το καταλαβαίνει και ο κόσμος. Δεν είναι ότι αφήνει τους χώρους και το σούτ στον walk-up επειδή θεωρεί ότι είναι κακό σουτέρ ή ότι δεν θα τα βάλει. Μας έδειξε τέτοιο. Αλλά αυτό που έχει ο walk-up είναι ότι είναι ο εγκέφαλος μαζί με τον Λούκα φυσικά. Ο εγκέφαλος σε αυτό το γρήγορο παιχνίδι του Ολυμπιακού και το passing game, αν το αφήσει χώρο να σουτάρει, δεν θα έχει αυτή την καλή κυκλοφορία ο Ολυμπιακός. Κλείνει τους χώρους στις πάσες και μειώνει έτσι. Χαλάει κατά κάποιο τρόπο, προσπαθεί να χαλάσει κατά κάποιο τρόπο το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Αυτό κάνει. Δεν είναι ότι θεωρεί ότι ο Γόκαπ δεν θα τα βάλει τα σουτ. Βέβαια, εντάξει, το σουτ του Γόκαπ είναι βαρόμετρο βάση του τρόπου αντιμετώπισης του Παναθηναϊκού. Παίζει ένα ρόλο, αλλά δεν είναι ο βασικός. Ο βασικός είναι να σταματήσει τον Γόκαπ τη δημιουργία. Γιατί έχουμε δει και πάρα πολλές φορές μέσα στη σεζόν ότι ο Τόμας Γόκαπ, πέραν το ότι είναι ένας εξαιρετικός αμυντικός, ίσως και ο καλύτερος μαζί με τον Παπανικολάου στον Ολυμπιακό, είναι και ένας παίκτης. Σε όλη την Ευρωλίγκα, νομίζω. Σίγουρα με την ίδια την Ευρωλίγκα δεν είναι. Εντάξει, αλλά ήταν δεύτερος. Το θέμα είναι ότι είναι ένας παίκτης που πολλές φορές χωρίς να τον καταλάβεις, μπορεί να σου έχει μοιράσει 7 assist. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στο παιχνίδι του και είναι και από τους λόγους που έσπευσαν στην ΚΑΕ Ολυμπιακός να επεκτείνουν τη συνεργασία μαζί του όσο πιο γρήγορα γίνεται και για όσο περισσότερο γίνεται. Από εκεί και πέρα υπάρχει ο Κώστας Λούκας, ο οποίος έχει, να πούμε, ξεπεράσει πλήρως και το πρόβλημα. Σωστά, το είδαμε τους κορυφαίους του Ολυμπιακού στο προηγούμενο παιχνίδι. Και για να ολοκληρώσω, γιατί ξέφυγα λίγο με τη συζήτηση, αυτό που έλεγες, το έδειξε και στο προηγούμενο παιχνίδι εδώ πέρα πριν μια εβδομάδα ότι ο κόσμος δίνει μια διαφορετική, όπως είναι σε όλα τα γήπεδα αυτών ομάδων με πολύ κόσμο, δίνει μια διαφορετική ενέργεια στην ομάδα, δίνει λίγο φτερά να το θέσω έτσι στους παίχτες, οπότε σίγουρα είναι ένα πλεονέκτημα που θα θέλει να εκμεταλλευτεί ο Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω, προσωπικά βασικά δεν το νομίζω, αλλά μπορεί και να διαψευστώ, όπως δεν περίμενα και ότι θα είναι τόσο αγωνιστικό στα δύο πρώτα παιχνίδια ο Παναθηναϊκός. Δεν νομίζω όμως ότι θα κάνει τόσο μεγάλη διαφορά ώστε να καλύψει αυτό το κενό που υπάρχει ανάμεσα στις δύο ομάδες. Θα φανεί βέβαια στο παρκέ. Εμείς, ό,τι και να πούμε τώρα, θα δούμε μετά τι θα γίνει. Μπορεί να έχουμε και κάποια. Έχουμε ακόμα 3 ώρες σχεδόν μέχρι το Τζάμπολ να δούμε τι θα γίνει. Ποτέ δεν ξέρεις. Έχουμε δει πολλά απρόοπτα να συμβαίνουν σε αυτή τη σειρά. Οπότε να δούμε μέχρι το πρώτο Τζάμπολ τι θα έχουμε. Επίτηδες δεν θέλησα καθόλου να πάμε τη συζήτηση στο θέμα της αναβολής ή μη του αγώνα. Λόγω αυτού του τραγικού συμβάντος, της μεγάλης τραγωδίας που συνέβη. Εντάξει, ό,τι και να πούμε εμείς, άλλοι αποφασίζουν. Ήταν θέμα κυβερνητικό, δεν ήταν θέμα ούτε του, να το τονίσουμε αυτό και στον κόσμο, ούτε ο Παναθηναϊκός ούτε ο Ολυμπιακός είχαν λόγο σε αυτό. Ήταν θέμα κυβερνητικό, η κυβέρνηση έδωσε το πράσινο φως, ας πούμε έτσι, και το παιχνίδι θα διεξαχθεί κανονικά. Έβγαλε και σχετική ανακοίνωση η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ότι δεν περιλαμβάνονται σε αυτό το εθνικό πένθος οι αθλητικές δραστηριότητες. Γι' αυτό και θα γίνει και το παιχνίδι της εθνικής, νομίζω αύριο είναι. Με την Ιρλανδία, ναι, αύριο, Παρασκευή. Λοιπόν, καλύψαμε το αγωνιστικό, είπαμε για τις απουσίες, είπαμε μια
Βάλαμε λίγο στο κλίμα τον κόσμο. Φυσικά και μετά με το live στο sportala.gr μαζί με τη Χριστίνα τη Βραχάλη και τον Στέφανο τον Αβραμίδη και φυσικά και την κόντρα που έχει ξεκινήσει μεταξύ τους. Θα έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε. Θα έχουμε και πρώτα Θεός και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Εγώ θα ευχηθώ να έχουμε ένα παιχνίδι ήρεμο στο βαθμό που είναι εφικτό. Ναι. Ας μην, γιατί τις προάλλες καθόμασταν και γράφαμε μέχρι τις 3 το πρωί. Δεν νομίζω ότι το χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή. Μαθήκαμε μέσα να ξέρεις με τον Χρήστο τον Τζάλα στο προηγούμενο παιχνίδι. Είστε βουνάκι 2, δεν φοβάμαι καθόλου. Ελπίζω να μην ξαναχρειαστεί να φτάσουμε σε μια τέτοια κατάσταση. Να τελειώσει το παιχνίδι στο αγωνιστικό, ας κερδίσει ο καλύτερος. Να έχουμε ένα όμορφο match. Εσείς μείνετε φυσικά στο sportal.gr που έχουμε πολλά πραγματάκια τα οποία πιστεύουμε ότι θα σας ενδιαφέρουν. Και θα τα πούμε σε περίπου 2,5 ώρες με το live στο site και μετά το τέλος του αγώνα φυσικά. Σε περίπου 5 ώρες, εκτός αν έχουμε κάποιο απρόπτο, κάποια παράταση. Ας ελπίσουμε. Δεν έχουμε δει μέχρι στιγμής. Ναι, θες να δούμε σήμερα. Ούτε δεν είναι αργά. Λοιπόν, αυτά για την ώρα. Μείνετε στο Sportal. Καλή σας συνέχεια. Τα λέμε αργότερα.